θετικό πρώτο βήμα χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην επιστροφή του Ορούτς Ρέι στην Τουρκία, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει και συνέχεια στην αποκλιμάκωση της έντασης από την Άγκυρα και δεν πρόκειται για ένα τυχαίο γεγονός. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η χώρα μας δεν επιθυμεί επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Τουρκίας, αλλά πάντα θα υπάρχει ως επιλογή αν η άλλη πλευρά δεν επιστρέψει στο δρόμο της λογικής. Φιλόδοξο αλέντος των οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας χαρακτήρισε το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα ο Πρωθυπουργός. Είναι ότι μπορούν οι διερευνητικές να ξεκινήσουν τονίζοντας το μότερο δυνατόν, εφόσον υπάρχει έμπρακτη αποκλιμάκωση. Ζήτημα όρων, προϋποθέσεων ή αστερίσκων ή υποσημείωσεων, λέμε το αυτονόητο. Θα επαναλάβω αυτό που είπα πριν. Η μία βασική μας διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση των θαλασσιών ζωνών. Η ίδια η UNCLOS, η Συμφωνία για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, στο άρθρο 83, παράγραφος 1, λέει κάτι πάρα πολύ απλό. Σε μη οριοθετημένες περιοχές απαγορεύονται οι μονομερείς ενέργειες. Από όλους. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να συζητάμε και να κάνουμε διερευνητικές επαφές όσο κάποιος προβαίνει σε μονομερείς ενέργειες. Είναι αυτονόητο αυτό το οποίο λέμε. Και νομίζω σε αυτό έχουμε τη στήριξη όλων όσων επιθυμούν και πιστεύω ότι όλοι επιθυμούν μια ειρηνική διευθέτηση των προβλημάτων που έχουμε και ειδικά της διαφοράς μας ως προς τις θαλάσσιες ζώνες που έχουμε με την Τουρκία. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι πρώτον είμαστε έτοιμοι εφόσον, εφόσον η αποκλιμάκωση την οποία υποδηλώνει η επιστροφή του Ορούτς Ρέις στο λιμάνι της Ατάλειας έχει μία συνέχεια, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε αυτές τις ερευνητικές επαφές. Από πού, θα το τονίσω, από εκεί που σταμάτησαν το 16. Με μόνο αντικείμενο την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Διότι αυτό ήταν το αντικείμενο των διερευνητικών πάντα. Αυτό είναι το πλαίσιο. Και πιστεύω ότι σε αυτό το πλαίσιο, με καλή θέληση και από τις δύο πλευρές, μπορούμε να συμφωνήσουμε. Με ρωτάτε για συνάντησή μου με τον Τούρκο Πρόεδρο. Βεβαίως και μπορώ να συναντηθώ με τον Τούρκο Πρόεδρο. Και βεβαίως και δεν θα έπρεπε να αποτελεί είδηση. Ούτε θα έπρεπε να αποτελεί, το έχω πει πολλές φορές, ένα γεγονός τόσο μοναδικό που να χρήζει εκτάκτων δελτίων, ένα τηλεφώνημα ή και μια συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο. Ο κύριος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται ζήτημα αποστρατικοποίησης των νησιών και πως ουδέποτε αποτέλεσε ούτε πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο διερευνητικών επαφών. Την εισφορά αλληλεγγύης ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι παραμένει η πρόθεση της κυβέρνησης για μόνιμη κατάργησή της για όλους και πως γίνεται ένα πρώτο βήμα με την κατάργησή του για το 2021 στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, τους επαγγελματίες και τους αγρότες. Αποκάλυψε πως γίνονται συζητήσεις για να γίνει υποχρεωτική η στράτευση των νέων στα 18 έτη. Εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι είναι σημαντικό να ανοίξουν στην ώρα τους τα σχολεία. Μιλώντας για τον κορονοϊό, ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος πως θα έχουμε εμβόλια και όχι μόνον ένα εμβόλιο που θα είναι απολύτως ασφαλή και αρκούντος αποτελεσματικά σχετικά σύντομα. Να σημειωθεί τέλος ότι ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι εντός της εβδομάδος θα γίνουν από το αρμόδιο Υπουργείο ανακοινώσεις για πρόγραμμα πλήρους κάλυψης εργοδοτικών εισφορών ανεξαρτήτου μισθού των εργαζομένων για ένα εξάμηνο με εγγύηση για την διατήρηση των θέσεων εργασίας. Ότι πρέπει να περάσουμε από την επιδότηση, από τη στήριξη της ανεργίας μέσα από το γνωστό τρόπο που το κάνουμε, στην επιδότηση της εργασίας. Και για πρώτη φορά είμαστε σε θέση να το κάνουμε σε πολύ μεγαλύτερη έκταση. Θα υπάρχουν μέσα την επόμενη εβδομάδα συγκεκριμένες εξαγγελίες από το Υπουργείο Εργασίας για το πώς θα δουλέψει αυτό το πρόγραμμα. Αυτό το οποίο σας είπα είναι ότι καλύπτει πλήρως εργοδοτικές εισφορές, ανεξαρτήτως μισθού, για εργαζόμενους για ένα εξάμηνο. Προφανώς με κάποιους περιορισμούς στο τι θα γίνει μετά. Δεν θέλουμε οι εταιρείες να πάρουν αυτούς τους εργαζόμενους και μετά στις 6 μήνες και στη μία μέρα μετά να τους διώξουν. Πρέπει να υπάρχει μια εγγύηση για τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης. Και βέβαια για τους μακροχρόνια ανέργους δίνουμε και ένα επιπλέον κίνητρο 200 ευρώ στην επιδότηση ανά μήνα.
ανά μήνα για την πρόσληψη. Και νομίζω ότι θα πρέπει να... Γιατί το πρόγραμμα αυτό έχει μεγάλη σημασία. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά, είναι κάτι που σημαίνει και η Επιτροπή Πυσαρίδη, αλλά το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, ότι υπάρχει πρόβλημα ως προς την φορολόγηση της εργασίας. Είναι πολύ ακριβή. Είναι ακριβή για τους εργαζόμενους, είναι πρωτίστως πολύ ακριβή για τους εργοδότες. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει τόσο κίνητρο στην πρόσληψη. Αυτός είναι και ο λόγος που επιλέξαμε να μειώσουμε συνολικά τις εισφορές. Εργοδότη και εργαζόμενου κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες. Γιατί πρέπει να κάνουμε την απασχόληση λιγότερο επιβαρυντική για τον εργαζόμενο, αλλά κυρίως για τον εργοδότη. Αυτός είναι που τελικά παίρνει την απόφαση εάν θα προσλάβει ή δεν θα προσλάβει κάποιον εργαζόμενο ή αν θα επιλέξει να τον προσλάβει μαύρα. Διότι μην κορυδευόμαστε, υπάρχει πάντα ή με όχι πλήρη αποτύπωση των ορών εργασίας. Διότι δυστυχώς υπάρχει και αυτή η σκληρή πραγματικότητα στην αγορά εργασίας. Κυνηγάμε πάρα πολύ την αντιμετώπιση της μαύρης και της υποδηλωμένης εργασίας και πιστεύω ότι έχουμε πετύχει πράγματα σε αυτό το τομέα. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς ανταποκρίνεται η αγορά εργασίας και οι επιχειρήσεις σε αυτήν την προοπτική. Επειδή πιστεύω ότι και οι επιχειρηματίες βλέπουν ότι κάποια στιγμή θα τελειώσουμε τον κορονοϊό και θα υπάρχει μια γρήγορη ανάκαμψη της οικονομίας, όλοι κάνουν τον προγραμματισμό τους και για την επόμενη μέρα. Όσο και αν τη μεθεπόμενη μέρα. Όσο και αν χρειάζονται στήριξη για το σήμερα και το αύριο, κοιτάνε και το μεθαύριο. Και αυτός είναι ο λόγος που και στο πακέτο των παρεμβάσεων που έκανα χθες προσέχει.